σε ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέτησε με γάρ με ημάτιον σωτηρίου, και γειτόν ευθοσύνης περιέβαλε με, και ως νύμφη κατεκόσμησε με κόσμο.
πάντοτε, Κύριε, εν μέσω των εχθρών σου. Πάντοτε, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχάρισαν οι μαθητές, οι δόντες των κυρίων.
λατινιστή. Cum ergo vestera eset, die illo primo hebdomadis, et fores esent clause, illic ubi erant discipuli congregati, propter metum judeorum, venit genus, stetitque in medio ipsorum, et dixit eis, pax vobis. Et cum haec dixis et ostendit eis manus et latus sum, gavisi sunt ergo discipuli viso domino. Agnisti. Then said the same day at evening, being the first day of the week, where the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of Jews, came Jesus and sat in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had his sweat, he showed unto them his hands, and said, and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Αλβανιστή. Αστά είναι πρέμιεται πόας αιτήτε, δίτα επάρε γιάβε, δεν σε δίερτε βέντην του τσένε βέντουλ, απόστοι τη σύντε πίνουρα, μγκάφρι καί γιουδένιβε, έρβιζε ζωή τε ούπερ ζαντούανε με τύρ, δεού θάτυρ, πάσε πηγιούν. Δε σι θακτό τρεγόια τυρ ντουαρτε τυ, δε μπρίνιεν απόστουιτ πρακού πρακούρ επάνε ζώτην ουγγεζούαν. Αχαριστή. Quando sera in quello stesso giorno che era il primo della settimana, ed essendo le porte del luogo, dove erano raunati i discepoli, serate per timor dei Giudei, Gesù venne e si presentò, quivi in mezzo, e disse loro pace a voi, e detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli, andunque veduto il Signore, si rallegrarono. Soir de ces mêmes jours qu'il était les premières de la semaine, les portes du lieu où les disciples étant assemblés, étant fermées parce qu'ils les croyaient, les Juifs, Jésus vient et il fut à la meilleure de jeu et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il leur a dit cela, il leur montra sa main à son côté. Les disciples donc voyant le Seigneur, rend une grande joie. Das heilige Evangelium wartet zu hören, lasst uns sicherem Korn Gott flechtig bieten, Weisheit auf Rede lasst, uns das heilige Evangelium hören, Freunde allen, die zu verlesen, bestiebe Perikopen aus dem Johannes-Evangelium etonen, sei wir aufmerksam. Ούσις οψία στη μέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη μην, και τούτο υπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητές ηθώντες τον Κύριο. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλι, ειρήνη μην, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμβω ημάς, και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την
αντινον αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, αντινον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκην μετ' αυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς, έλεγον ουν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράχαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω το δάκτυλόν μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού. Απολογούμενος ενώπιον του βασιλιά Αγρίπα και πολλών αξιωματούχων του, παραδίδει μάθημα πίστεως. Ομολογεί ότι με την βοήθεια του Θεού μέχρι την ώρα εκείνη στέκεται μπροστά σε μικρούς και μεγάλους και καταθέτει την μαρτυρία του. Το δε περιεχόμενο της μαρτυρίας του είναι όσα ελάλησαν οι προφήτες για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού, ότι θα πάθει, ότι θα σταυρωθεί και θα είναι ο πρώτος που θα αναστηθεί. Τέλος, με την Ανάστασή του από τους νεκρούς θα κηρύξει σε όλους το φως και όποιος τον ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτή η μεγαλειώδης έκρηξη του αχρόνου φωτός και της ζωής πραγματοποιήθηκε κατά την Ανάσταση του Κυρίου, την οποία γιορτάζουμε απόψε. Τώρα όλα γέμισαν με φως, ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Ας γιορτάσει λοιπόν όλη η κτήση την Ανάσταση του Χριστού, στην οποία είναι στερεωμένη. Αυτό το φως οδηγούσε τους μάγους από την Ανατολή προς την Βηθλέμ, μέχρι που το συνάντησαν και το προσκύνησαν. Αυτό το φως μας ήρθε κυριολεκτικά ουρανοκατέβατο, ήρθε αυτεπάγγελτα, χωρίς να το ζητήσουμε, χωρίς να το σκεφτούμε ή να το φανταστούμε. Τέτοια χάρη ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας.